τελευταίος μάλλον που θα... Νιώθω την ανάγκη να πω, ως δήλωση ίσως, πριν ξεκινήσω τις ερωτήσεις που είναι αρκετές και θα παρακαλούσα και τον μάρτυρα να είναι όσο πιο σύντομος, γιατί τα έχουμε πει. Και ο ίδιος δηλαδή ήταν πολύ αναλυτικός. Να κάνω την εξής δήλωση. Η Τράπεζα Πειραιός εμφανίζεται με πρόεδρο τον Μιχάλη Σάλα, επικυβερνήσεως Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, που έχει φτιαχτεί ένα σχήμα από ιδιώτες και τότε είναι, ας πούμε, η πρώτη αποκρατικοποίηση και έρχεται ένα σχήμα με γνωστούς επιχειρηματίες που από τότε και μέχρι σήμερα κυρίως παίρνουν την Τράπεζα Πειραιός. Ήταν τότε θυγατρική της εμπορικής. Το λέω γιατί είμαι παρόν και θέλω... μας βλέπουν. Εγώ ξέρω πόσοι μας βλέπουν. Μάλλον δεν το ξέρουν οι συνάδελφοι της αντιπολίτευσης που λείπουν όλοι σήμερα. Όλοι. Φοβερό. Φαίνεται δεν είναι για αυτούς θέμα. Φαίνεται ότι οι συμπολίτες μας δεν τους ελέγχουν. Δεν είναι εδώ. Στον ας πει ο δάσκαλος τώρα. Και άμα πει ο δάσκαλος, θα πει και ο Νικολόπουλος. Τι έγινε, καημένε. Λοιπόν, πάμε τώρα στις ερωτήσεις. Ειλικρινά θα βοηθούσε την Επιτροπή, νομίζω, αγαπητέ φίλε Γιάννη, εάν λάβεις υπόψη ότι έχω γράψει πολλές, γι' αυτό όσο μπορούμε πιο σύντομα. Γυροκομείο Αθηνών, 60 στρέμματα, θέλουν να κάνουν μολ, το ένα εκεί που είναι εδώ και το άλλο στο παράδεισο Αμαρουσίου. Και τις προηγούμενες μέρες χαρίζουν τα ενίκια σε μια μεγάλη πολυεθνική, σε ένα κατάστημα που έχει στην Ομόνοια, όσα τους χρωστάνε και μειώνουν και το μίσθωμα. Ποιοι το κάνουν? Μια διορισμένη διοίκηση, όχι εκλεγμένη, όπως διορίστηκε στο, όπως ξέρετε, μετά από παρέμβαση του Υπουργού. Και φτάνουμε εδώ να φεύγουν οι αιρετοί και να έρχονται οι διορισμένοι. Το λέω και εγώ για να ακουστεί ότι εκεί στείνεται ένα ίδιο κόλπο με αυτό που εν πολλής έζησες και περιέγραψες και έτσι ξεκινάει λοιπόν και Ερυθρός Σταυρός και Ερίκος Δινάν. Επίσης, το ερώτημα είναι, μίλησες για τις μηνύσεις, για τις αγωγές, για την ταλαιπωρία, την οικογενειακή. Πιστεύεις ότι πρέπει με αυτά που δήλωσες λίγο πριν, ότι εδώ δεν είναι μόνο πολιτικές οι ευθύνες. Πρέπει να αναζητηθούν και ποινικές. Πιστεύεις λοιπόν ότι κλείνοντας ο κύκλος του Ερίκος Δινάν, οφείλουμε όσοι ακούσαμε αυτά, οι παρόντες, οι συμμετέχοντες, οι απόντες, να κάνουμε ό,τι κάναμε στην προηγούμενη Εξεταστική Επιτροπή και εσού συμμετέχοντος, ανεξάρτητα αν θα δούμε τον κύριο Σπύρο Μουζακίτη, όχι ως οικονομικό εισαγγελέα, που πήγαμε και τον είδαμε, τότε για τα δάνεια των κομμάτων, για τα δάνεια των ΜΜΕ, που πήγαμε μαζί, κύριε Ντάσκα, που πήγαμε μαζί και κάναμε τις αναφορές με τα πρακτικά εδώ από την Εξεταστική, και πού τον είδαμε προχθές? Συνήγορο υπεράσπιση. Συνήγορο τον κύριο Μουζακίτη. Κύριε Μουζακίτη, μάλιστα. Νομίζετε τον οικονομικό εισαγγελέα, δηλαδή, για να καταλαβαίνει ο κόσμος. Μάλιστα. Ήτανε Μουζακί της Πεπόνης, έτσι, μάλιστα. Και τώρα, λέει, δικηγόρος είμαι. Πολύ καλά. Νομίζετε ότι πρέπει να κάνουμε και τώρα το ίδιο, γιατί μιλήσατε επανειλημμένως για ποινικές ευθύνες. Να υπογραμμίσουμε όσα πρέπει να υπογραμμιστούν και να πάμε δια τα καθημάς στην κυρία εισαγγελέα του Αριουπάγου, μπορεί να μην βλέπει γυναίκα. Θα σας πω, αν μου επιτρέπετε, κύριε Πρόεδρε, επειδή αναφέρθηκα προηγουμένως και σε εγκλήματα άλλης μορφής, περισσότερο να καταγραφούν στα πρακτικά, και ως μνημόσυνο δύο ανθρώπων. Γιατί η επιτροπή σας πρέπει, είναι επιτροπή της είναι επιτροπή της Βουλής. Είναι επιτροπή της Βουλής. Μετά, στο τέλος, θα μπορείς να πεις ό,τι θες. Απάντησε μου, σου το είπε ο Πρόεδρος. Για τις ποινικές ευθύνες θα με διακόψει. Μόνο γι' αυτό τώρα. Το ερώτημα είναι καθαρό. Πρέπει. Απολύτως ναι. Απολύτως ναι. Σήμερα, στα ντοκουμέντα GR, βλέπω έχει σηκώσει στο κότερο το Μαρτίνι και λες, Δήμαρχος εφοριακός και η δικαιοσύνη των επωνύμων. Ήθελα να ρωτήσω,
εκτός από τα δώρα και τα λοιπά που θα τα παριθμίσουμε για να τα θυμηθούμε, ο Μαρτίνης μπορεί να πήγαινε και δικαστές και πολιτικούς και υπουργούς με το κότερο βόλτες και με κοριτσάκια εκεί με πεταλούδες? Ο Μαρτίνης ο ίδιος μου είπε εμένα σε συνεντεύξεις και από τη φυλακή και σε συνομιλίες ότι έκανε συναντήσεις και με δικαστικούς λειτουργούς σε διάφορους χώρους και ιδίως στην οδό Αναγνωστοπούλου στο Κολωνάκι. Το για το κότερο. Σήμερα είδα ένα κότερο έχετε ανεβάσει στο ντοκουμέντα.gr. Ο Μαρτίνης ο ίδιος ξεκίνησε ως απλός οφθαλμίατρος το 85 που έγινε πρόεδρος του Ερυθρού Σταυρού και εγώ τον έχω φωτογραφίες σε ένα κότερο το οποίο είναι δικό του. Και το οποίο ήταν δικό του. Και απέκτησε περιουσία. Αλλά κάνει, δεν ρωτάω αυτό. Ένα λεπτό. Απέκτησε περιουσία ως Ερυθροσταυρίτης. Η περιουσία αυτή. Είναι επάγγελμα Ερυθροσταυρίτης. Εσείς πέστε το. Σας είπα προηγουμένως ότι από το Ερυθρό Σταυρός... Έχουμε λοιπόν φωτογραφίες που μπορεί η διαπλοκή να έχει έδρα στο κότερο. Αυτό είναι το ερώτημα. Να προλάβω, κύριε Ντάσκα. Κύριε Νικολόπουλε, ο Ερυθρός Σταυρός είχε αμύθιτη δημόσια περιουσία. Αυτή, ρωτάω συγκεκριμένα. Η διοίκηση του Μαρτίνη πέρασε στο Ερίκος Δινάν. Ρωτάω συγκεκριμένα. Έχουμε συνάξει στο κότερο της διαπλοκής... Έχουμε. Κατά τις πληροφορίες μου πολλές, ο κύριος Μαρτίνης όμως μπορεί να το επιβεβαιώσει ο ίδιος. Κατά τις πληροφορίες μου στο κότερο έμπαιναν και πολιτικοί και μεγαλοδημοσιογράφοι και μεγαλοδικαστικοί. Ποιοι ακριβώς όμως και ποιοι θα πρέπει να σας τα πει ο κύριος Μαρτίνης εφόσον... Εντάξει, να σας πω κύριε Ντάσκα, ο Μαρτίνης λέει ότι σε μένα έρχονταν την πολιτική και με παρακαλάγανε. Φαντάζομαι να μην τον παρακαλάγανε να πάνε στο κότερο, για παράδειγμα. Αλλά αν τον παρακαλάγανε, για παράδειγμα, το Μαρτίνι να τους δώσει το διάδειγμα της Βασιλίσσης, να τους δώσει τα Τιμαλφή, εσείς το πιστεύετε ότι μπορεί να τον παρακάλαγε ο Σιμίτης, σε παρακαλώ βάλε με δωρεάν στο νοσοκομείο, μπορεί να τον παρακαλούσε η οικογένεια Μητσοτάκη? Γιατί δεν είπατε μερικά ονόματα, έτσι. Γι' αυτό τα λέω, για να μου πείτε αν είναι αλήθεια ή ψέματα. Είδατε εσείς? Θα σας πω το εξής που το γνωρίζω και ας καταγραφεί. Η κατάσταση έχει δύο πλευρές. Υπήρχαν πολιτικοί που πράγματι τον παρακαλούσαν να κάνει διορισμούς, να βάλει διάφορα μέσα και υπήρχαν περιπτώσεις που ο Μαρτίνης πήγαινε και πρόσφερε στους πολιτικούς διευκολύνσεις, διορισμούς κλπ. Ώστε να τους βάλει στο χέρι. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Είχε στείλει σε πολλούς βουλευτές εκεί στην κυβέρνηση Σιμίτη, σε πολλούς βουλευτές και υπουργούς είχε στείλει προσφορές, ελάτε στο νοσοκομείο να νοσηλεύεστε δωρεάν εσείς και όποιοι θέλετε κλπ. Ας καταγραφεί στα πρακτικά σου ότι συνομίλησα με έναν εξ αυτών, τον Μανώλη Μπεντενιώτη, βουλευτή στην ίδια περιφέρεια με τον Σιμίτη στον Πειραιά, πρώην Υπουργό Οικονομίας και Άμυνας, ο οποίος του γύρισε την πρόσκληση στα μούτρα και του είπε ο Ερυθρός Σταυρός είναι για απόρους και για αδύναμους και όχι να νοσηλεύει σε εμάς λοιπόν. Που έχουμε. Ένα λεπτό επειδή με λέτε. Εμένα σας είπα ότι ο Μητσοτάκης με έβαλε στο σκάνδαλο αυτό για να το ερευνήσω γιατί ήμουν καλός. Η Κυπρέου βρέθηκε να λύνει και να δένει στον Ερυθρό Σταυρό. Κυπρέου ποια είναι? Κυπρέου του Μητσοτάκη. Εγώ ξέρω, αλλά ένα για λεπτό. Τους... Η Κυπρέου του Μητσοτάκη. Ο Μπούρας και ο Νίκας του Σαμαρά. Διάφοροι ακόμα που ήταν στην κυβέρνηση. Και πάμε και υπάρχει. Υπάρχουν υπάλληλοι που λέει τώρα ένα ο Λιαρόπουλος, ο Πιερουτσάκος, τι ήταν υπουργός της Νέας Δημοκρατίας. Ο Τσούνης, τι είναι ο σύζυγος, δεν είναι της κυρίας Γεννηματά. Ένα λεπτό κύριε Ντάσκα. Αφήστε με να συνεχίσω. Η άλλη Χατζοπούλου τι είναι. Λοιπόν, όλα τα κόμματα σε κορυφαίο επίπεδο έχουν από έναν ένα λεπτό, κύριε Ντάσκα, να συνεχίσει. Η δική μου πεθερά είναι μισθοδοτούμενη ή ήταν μισθοδοτούμενη στον Ερυθρό Σταυρό. Ποιανού ήταν? Ενός υπουργού ήταν. Ποιανού, δεν έχει όνομα? Νομίζω του Αβραμόπουλου. Μα... ήταν δική μου. Ωραία, να σας ρωτήσω όμως κάτι. Ένα λεπτό. Έχουμε λοιπόν αργόμισθους. Το είπατε. Διαβάσαμε τα ονόματα λίγο πριν. Μεταξύ των οποίων ήταν ναι και ο άντρας της κυρίας Γεννηματά. Δεν είναι απλό που το περνάτε. Να τέλειε, μα να κάνω το ερώτημα. Αφήστε το, να κάνω το ερώτημα. Στο τέλος θα πείτε εσείς.
Έχουμε λοιπόν μια βιομηχανία διορισμών. Θα σου διορίσω, δεν ξέρουμε όμως τι ζήταγε. Αφωνία ζήταγε, να μην κάνουν ερωτήσεις στη Βουλή ζήταγε, δεν ξέρω τι ζήταγε. Έχουμε κρουαζιέρες με πιτσιρίκες. Έχουμε δώρα, μας είπε ο κύριος Λιαρδόπουλος εδώ πέρα, ότι η τιμολόγια αγόραζε δώρα για να χαρίζει. Ήταν τα δώρα Λιαρόπουλου, ας πούμε. Έχουμε δώρα τη Μαλφή, μας είπατε εσείς σήμερα, ακόμα και βασιλέων και μεγάλων ευεργετών. Έχουμε ενίκεια της τράπεζας που δεν πήγαν να τα εισπράξουν. Έχουμε δουλειές για διαφήμιση. Έχουμε λεφτά για μελέτες που μας είπε ο ίδιος ο μελετητής ότι ήταν άχρηστες. Έχουμε εργολαβίες που λέει ο Σαραντόπουλος στο εξώφυλλο του πονήματός σας ότι εδώ πέφτουν μίζες. Ο Σαραντόπουλος, ο εκδότης της απογευματινής, για να καταλαβαίνει ο κόσμος, και ένας από τις μεγάλες τότε τεχνικές εταιρείες της Ελλάδος. Μάλιστα. Και μετά από όλα αυτά που έχουμε, τα δώρα που έχουν πάρει και έχουν όνομα. Όχι, δεν είναι ανώνυμα, δεν θέλω να μου τα πείτε εσείς, τα έχουμε εδώ. Αυτοί είστε και δικηγόρος. Εγώ δεν είμαι. Αυτοί είναι δωρεολήπτες. Φυσικά. Φυσικά, Φυσικά. Μάλιστα. Θα σας πω ένα λεπτό. Να κάνω και το επόμενο. Γιατί εμένα φυσικά πάλι εμένα θα κυνηγάνε, όπως με κυνηγούσαν μέχρι τώρα. Ο Μαρτίνης έλεγε ένα απλό πράγμα. Θα με βρεις μπροστά σου παντού εσύ και όσοι άλλοι το ερευνούν. Έγραφε ελευθεροτυπία ένα δημοσίευμα. Το σταματούσε. Γιατί έπεφταν τα τηλεφωνήματα από κάπου. Γιατί. Όταν είναι διορισμένος στον Ερυθρό Σταυρό ο σύζυγος της κυρίας Γεννηματά, ο άλλος της Νέας Δημοκρατίας του Υπουργού, για του αλλού η πεθερά. Πάω εγώ να βρω δουλειά, εγώ που ερευνώ και τα δημοσιεύω. Σας παρακαλώ, το ερώτημα ήταν εντάξει. Θα μου δώσει με καλύψατε, το ερώτημα ήταν συγκεκριμένο. Εδώ έχουμε ποινικό αδίκημα. Είτε γιατί ο ένας είναι ηθικός αυτούργος, είτε είναι δωρεολήπτης. Εγώ αυτό ρώτησα. Έχουμε ποινικό αδίκημα. Και μου είπατε ναι. Ναι, δεν μου είπατε, κατάλαβα καλά. Σας λέω ναι. Ωραία. Υπό την έννοια ότι όφυλαν να ψάξουν αυτοί οι πολιτικοί. Ποιος όταν παίρνει το δώρο άλλος. Τα ψάχνει σήμερα η Επιτροπή. Συγγνώμη. Λέει ο ποινικός κώδικας ότι όταν παίρνεις δώρο πρέπει να ψάξεις το δώρο. Όχι, αυτό δεν λέω. Μα εγώ αυτό σας ερώτησα. Ναι, λέω Λοιπόν, για να συνεχίσουμε. Γιατί τα έχουμε πει, ξέρετε, και εσείς τα ξέρετε. Και εμείς τα ξέρουμε. Είπε το Σιμίτι εντυμότατο ο Μαρτίνης εδώ. Και όταν πήγε να πει κι άλλον εντυμότατο, του λέει εσύ μη δίνεις τέτοιους χαρακτηρισμούς. Να γιατί είπε το Σιμίτι. Ο Καραμαλής τον έλεγε αρχιερέα της διαπλοκής, ο Σιμίτης τον είπε εντυμότατο. Μας είπες γιατί τον είπε. Αλλά πράγματι, μιας και επέμεινες, τι έγινε στη Γαλλία. Διαλύθηκε τον Γκολικό Κόμμα. Σας παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε. Τώρα, αφήστε με να. Ξέρετε τι θα ρωτήσω. Μα συγγνώμη τώρα. Μα μόνο εμένα διακόπτεται κάθε φορά. Σας παρακαλώ. Δεν σας λοιπόν, τώρα. Διαλύθηκε το Γκολικό Κόμμα. Για ποιο λόγο? Γιατί η γυναίκα, λέει, του αρχηγού. Μάλιστα. Σήμερα λοιπόν. Σήμερα. Στη σημερινή συνεδρίαση. Λέει ότι ο άντρας της κυρίας Γεννηματά. Δεν το λέει εδώ ένας πολιτικός της αντίπαλος. Το λέει ο φίλος του κυρίου Λοβέρδου, εκτός αν θέλει να έχει όμερο τη Γεννηματά ο Λοβέρδος, που τον έβαλε εκεί και έκανε αυτή τη μελέτη, και λέει εγώ παιδιά βρήκα ο άντρας της Γεννηματά να παίρνει 3.500 και να είναι αργόμισθος. Εάν ήταν στη Γαλλία σήμερα, τα μέσα ενημέρωσης, πρώτο ερώτημα, θα παίζαν αυτό? Μόνο. Χαμός θα γινόταν. Θα γινόταν χαμός. Χαμός θα γινόταν. Ωραία. Όπως και με τα άλλα ονόματα που είναι μέσα και δεν τα θυμόσαστε. Ένα λεπτό. Είναι και η Παναγιωταρέα. Τι δουλειά κάνει αμέσως η Παναγιωταρέα? Αμέσως το είπαμε. Όχι, τα είπαμε. Τι δουλειά κάνει η Μάνδρα? Ένα λεπτό. Τα είπαμε. Εγώ τα διάβασα. Εδώ λοιπόν υπάρχει ποινικό αδίκημα αν έπαιρνε λεφτά χωρίς να προσφέρει υπηρεσία. Αυτονόητο. Αυτονόητο. Για να δούμε λοιπόν, σας παρακαλώ πολύ, κύριε Ντάσκα, και να μου απαντήσετε. Έχω εδώ την επιστολή που έδωσε η κυρία Χριστοφιλοπούλου λίγη ώρα πριν. Και λέω, ρε παιδί μου, για να έστειλε επιστολή η κυρία Γεννηματά, μπράβο στα αντανακλαστικά της. Νόμισα ότι απάντησε ότι εφήγει η κυρία Γεννηματά και θα πει λέτε ψέματα. Ξέρετε ποια ήταν η επιστολή, για να την ακούσει ο κόσμος, γιατί σου λέει ψέματα θα πάνε. Ακούστε λοιπόν, υπογράφει με εκτίμηση η προεδρεύουσα αντιπρόεδρος Θεοδώρα Παπαδάκη. Είναι και δικηγόρος. Και λέει, κατόπιν του αιτήματος, λέει. Θεοδώρα Παπαδάκη δεν γνωρίζω. Είναι
οι πολιτευτές του ΠΑΣΟΚ και μέλος του ΕΣΟΥΡΟΥ είναι και στον Ερυθρό Σταυρό, είναι το ίδιο πρόσωπο. Αν δω τη φωτογραφία, είναι μια κυρία με φάνα, έτσι με μαλλί, αυτή είναι, εννοείται. Ξέρω εγώ, ως πολιτεύτερη του ΠΑΣΟΚ, η ίδια είναι. Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, αυτό πραγματικά έχει σημασία να το δούμε. Εάν η κυρία Θεοδώρα Παπαδάκη είναι στο ΕΣΟΥΡΟΥ και εσείς περιμένετε απάντηση από το ΕΣΟΥΡΟΥ γιατί δεν είναι αντικειμενικά, καλά. Κάνε ψηλά και αγνάντεψε, λένε στο χωριό μου. Ακούστε λοιπόν τι απαντάει. Το Ίδρυμα, λέει, δεν έχει πλέον στην κυριότητά του το νοσοκομείο Ερυκού Συντινάν. Το ξέρουμε. Παρ' όλα αυτά, αυτή απαντάει. Και έτσι δεν έχουμε και καμιά σχέση με το προσωπικό του. Δεν μπορώ να ελέγξω πλέον, ούτε στις προβλέψεις της σύμβασης μεταξύ Αντρέα Τσούνη και του νοσοκομείου, αλλά ούτε και στην εφαρμογή τους. Είναι το γράμμα που μας έδωσε η κυρία Χριστοφιλοπούλου, ότι κατηγορούσαμε, λέει, τον Τσούνη. Και τι άλλο, λέει. Αυτό όμως που μπορώ να βεβαιώσω είναι πως πράγματι, όπως ο κύριος Τσούνης ισχυρίζεται, λέει η κυρία Παπαδάκη, όπως ο κύριος, η κυρία Παπαδάκη, ωραία είναι, ισχυρίζεται στο συγκεκριμένο έγγραφο που μου απίφθινε καθ' όλη τη διάρκεια της συνεργασίας του με το νοσοκομείο, δεν ασκήθηκε εναντίον του καμιά πειθαρχική διαδικασία ή έλεγχος για θέμα εργασιακό ή ηθικής τάξεως. Άμεμπτος, άξιος, αυτό το γράμμα. Πώς το σχολιάζετε που μας ηρωνεύονται κιόλας και μας δίνουν και αυτό το γράμμα. Στην έκθεση που έχω πληροφορηθεί, ο κύριος Τσούνης, η Παναγιωταρέα, η Πιερουτσάκος και κάτι άλλοι εμφανίζονται ότι δεν είχαν αντικείμενο εργασίας. Μάλιστα. Διαβάζοντας αυτό το γράμμα, εγώ που υπέστην, όσα υπέστην 19 χρόνια, μόνο αηδία νιώθω. Μάλιστα. Κύριε Ντάσκα, μου έστειλαν τώρα στο διάλειμμα, δεν το είχα όταν ήταν εδώ ο εντυμότατος κύριος Λιαρόπουλος, αλλά θέλω να σας ερωτήσω, γιατί έχω διαβάσει, περί αυτού έχετε και εσείς ασχοληθεί. Το 1975 ήρθε, λέει, από το Μίσιγκαν να πάρει τη θέση επιστημονικού συνεργάτη στο ΙΠΙΚ, στο Υπουργείο Οικονομικών, σε ζητήματα υγείας, ενώ λίγο πριν την επικράτηση του ΠΑΣΟΚ το 81 ήταν σύμβουλος του Υπουργού και προϊστάμενος στο τότε Υπουργείο Κοινωνικών Υπηρεσιών. Επί ΠΑΣΟΚ έγινε σύμβουλος στον ΟΕΔ και αργότερα υποδιοικητής του ΙΚΑ. Μετά πέρασε στον τραπεζικό δημόσιο τομέα και έγινε μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΤΒΑ, κύριε Πρόεδρε. Διευθύνων σύμβουλος της Ιωνικής Τράπεζας. Ο καθηγητής που είναι στις νοσοκόμες. Και της Εθνικής Ασφαλιστικής. Η Ιωνική που πήγε ήταν ο Στουρνάρας τότε εκεί. Να θυμόμαστε, μάλιστα. Πήγε μετά βεβαίως, πήγε στην Πειραιώς. Ταυτόχρονα λοιπόν διευθύνει, λέει, και το Εργαστήριο Οργάνωσης και Αξιολόγησης Υπηρεσιών Υγείας. Το 2011, ύστερα από δηλώσεις του ως Προέδρου της Επιτροπής, συγκροτήθηκε στο Υπουργείο Υγείας περί κατάργησης του νοσοκομείου Λασιθίου. Και εκεί, λέει, ο τέος γραμματέας του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Καρχημάκης, δηλώνει: έχει τεινάξει τον Πανελλήνιο στον αέρα. Είναι ανάγκη να απομακρυνθεί ο Λιαρόπουλος. Ο Λιαρόπουλος, κύριε Ντάσκα, πριν από εσάς ήταν σήμερα εδώ και δεν θυμόταν τίποτα από όσα λέει στη μελέτη του. Το θεωρείτε ύποπτο να μην θυμάται ή γέρασε και δεν θυμάται? Το θεωρώ εντελώς ύποπτο. Είναι αυτό που με ρωτούσε ο κύριος Λάπας προηγουμένως, ποια είναι τα χαρακτηριστικά της διαπλοκής και η ουσία της διαπλοκής. Αυτή είναι η διαπλοκή. Και σαν το Λιαρόπουλο υπάρχουν και άλλοι Λιαρόπουλοι, από το Κελπνό μέχρι τον Ερυκό Συντινάν, μέχρι τον Ερυθρό Σταύρο. Σας πω, κύριε Ντάσκα, επειδή πρέπει λοιπόν όμως να βρούμε και κάποια στοιχεία. Δηλαδή, αν προχτές δεν βρισκόσαν τη λογαριασμή του Παπαντονίου, ο Παπαντονίου ήταν έτοιμος να κάνει και το γιο του βουλευτή, να έρθει και ο ίδιος Πρόεδρος Δημοκρατίας. Τα έχουμε ξαναδεί. Εθνικοί δικαστές γίνανε. Εθνικοί δάνειστες γίνανε και Πρόεδροι Δημοκρατίας. Και να λέει ότι είναι συκοφαντίες. Να κάνει μήνυση. Ξέρετε ότι εγώ. Εσείς το ξέρετε γιατί έχετε έρθει μάρτυρας. Έχω 3-4 αγωγές από όλους αυτούς. Να σας πω λοιπόν, πώς θα γίνει να βρεθεί αυτό το μαύρο χρήμα, είτε από τα κληροδοτήματα που πρώτος εσείς και μετά η Καθημερινή έγραφε ότι εκεί στην Κηφισιά γνωστή είναι ότι άλλο ήταν το τίμημα, άλλα λεφτά πήραν, άλλα κάτω από το τραπέζι, άλλα πάνω από το τραπέζι. Αυτά τα λεφτά να τα πήρε το ποτάμι, να τα πήρε ο ποταμός, όχι. Κάπου θα έχουν πάει, έτσι δεν είναι? Πώς θα τα βρούμε? Πρέπει να ανοίξουμε τους λογαριασμούς όλων αυτών? Τι λέτε εσείς? Είπα στην εισαγωγή μου ότι έδωσα τα ονόματα όλων των μελών της οικογένειάς μου και των συγγενών για να ανοίξουν λογαριασμοί, πρώτα οι δικοί μου.
Και από εκεί και κάτω. Δεν μπορείτε να μην ανοίξετε τον λογαριασμό του κυρίου Κάμπη. Γιανού? Του κυρίου Κάμπη. Α, αυτός είναι με τα πετρέλαια, ε. Δεν είναι μόνο με τα πετρέλαια. Α. Αυτός είναι η Αθηνά συμβουλευτική. Αυτός ήταν που έστησε πρώτα το Ερίκος Ντινάν. Τότε που η Αθηνά συμβουλευτική πήρε μίζα 600 εκατομμύρια δραχμές, κυρία Νικολόπουλε, για να βρει, γιατί λέει θα έβρισκε, αυτή ήταν η αμοιβή της που λέω μίζα στην ουσία, για να βρει δάνεια του Ερυθρού Σταυρού, ο οποίος Ερυθρός Σταυρός είχε δισεκατομμύρια μετρητά σε θηρίδες, σε ακίνητα, και αν έλεγε θέλω δάνειο, θα ερχόταν και από τη Ζιμπάμπουε τράπεζες και θα του λέγανε πάρτο και χωρίς καμία εγγύηση. Από τη Ζιμπάμπουε, από την Μποτσουάνα, θα μαζευόταν οι χιμπατζίδες κάτω εκεί στο τέτοιο και θα λέγανε να πούμε εμείς θα εγγυηθούμε, γιατί ο Ερυθρός Σταυρός έχει τεράστια χρήματα. Και όμως δώσανε 600 εκατομμύρια. Αυτός ο κύριος Κάμπης είναι αυτός που εμπλέκεται στην μίζα για την οποία είναι μέσα ο Μαρτίνης. Μπορεί να μην τον ανοίξει τους λογαριασμούς του, να μην τον εξετάσετε. Ναι. Μπορεί να μην το εξετάσετε αυτό, να μην έχει του λογαριασμού του Κάμπη. Είναι ένας δικηγόρος που εμφανίζεται και αγοράζει το ακίνητο της Κηφισιάς, που τώρα είναι μπλεγμένο με τα δισεκατομμύρια. Ο κύριος Γαλάνης που λέει ότι είναι εκπρόσωπος της εταιρείας Ρόλεα. Πώς τη λένε αυτοί. Να δείξτε, να δείτε ποιοι ήταν σε αυτή την εταιρεία. Μα λέει, μένει ο ίδιος, λέει, κύριε Ντάσκα. Ας είναι ο ίδιος. Ανοίξτε του λογαριασμού όμως, την κίνηση του χρήματος. Πώς έγινε, νόμιμα μάλιστα. Αλλά για να το πείτε το μάλιστα, πρέπει πρώτα να ανοίξετε τους λογαριασμούς. Σας είπα προηγουμένως, μιλάτε το συνάφι το δικό μου. Εγώ υπέστην όσα υπέστην. Να σας πω, και έχω μαγνητοτενίες και έγγραφα για αυτά. Ναι, να σας ένα πω. Λεπτό. Δεν θα ανοίξετε τους λογαριασμούς, ναι, τους λογαριασμούς των κύριε δημοσιογράφων, Ντάσκα, που πήγαν στο Ερίκος Ντινάν. Τι δουλειά είχε ο Ψυχάρης και πήγε στον Ερίκος Ντινάν. Ο Ψυχάρης ως δημοσιογράφος πήγε. Είχε καμιά ερυθροσταυρίτικη δράση ο Ψυχάρης και έγινε αντιπρόεδρος του Ερυθρού Σταυρού. Θα τρελαθούμε τελείως εμείς που γυρνάμε στα σοδούς και τα ρήμα στις πόλεις. Κύριε Ντάσκα, έχουν αγοράσει πρώην υπουργοί, πολιτικοί και δημοσιογράφοι ακίνητα από τον Ερυθρό Σταυρό? Είχα κάνει μεγάλο ρεπορτάζ για τις αγορές τότε που ήταν και Νέα Δημοκρατία, ναι, ενός Δαλακούρα, ο οποίος ήταν η πολιτική οικογένεια της Νέας Δημοκρατίας. Αυτός ήταν δωρεάν και αυτός ήταν νοσοκομεία εκεί. Άπορος είναι. Δείτε τις αγορές των ακινήτων. Δείτε τις αγορές των ακινήτων. Κύριε Πρόεδρε, μπορείτε σας παρακαλώ να σημειώσετε μια επιστολή να δούμε πού πήγαν τα ακίνητα, γιατί πράγματι υπάρχουν ρεπορτάζ ότι οι υπουργοί έχουν αγοράσει τότε που όλοι ήταν ήσυχοι. Νικολόπουλε, να σας πω κάτι. Και δημοσιογράφοι. Και σε ποια τιμή, κύριε Νικολόπουλε? Ακούστε, κύριε Μάρτιν, να σας παρακαλώ, να σας πω κάτι τώρα. Με την συζήτηση τη σημερινή, θυμηθήκαμε εδώ πέρα ότι έχουμε κάνει ένα έγγραφο από τα πρώτα και ζητούσαμε τις εισρωές και εκροές από τον Ερυθρό Σταυρό προς τον Ντινάν. Και τώρα συνειδητοποιώ ότι δεν έχει έρθει το έγγραφο αυτό. Συνεπώς, θα επανέλθουμε. Και έχω την εντύπωση την εξής, όσον αφορά τα ακίνητα, που όντως είναι σημαντικά αυτά που λέτε προφανώς, και σε βάθος χρόνου, ίσως να μπορέσουμε να κάνουμε και μια συνεργασία με έναν νομικό, να πάει να κάνει μια. Βέβαια είναι σε πανελλήνιο επίπεδο και αυτό είναι ένα ζήτημα τώρα. Πράγματι να το δούμε στην επόμενη συνεδρία. Έχετε δίκιο. Όσα δεν είδε η δικαιοσύνη ήδη, αυτό φαντάζεται ότι έργο είναι. Και η δικαιοσύνη. Και είναι Ερυθρό Σταυρό. Όσα δεν είδε η δικαιοσύνη ήδη, να τα δούμε. Αλλά έχω την αίσθηση ότι μερικά αυτά στο να σα πω όπω τα Τιμαλφή, να στείλουμε μια επιστολή. Πού εφυλάσσονται, πού πήγαν. Είχε θηρίδες ο Ερυθρός Σταυρός. Σημειώνω ότι αυτά μας ενδιαφέρουν κατά το σκέλος, που αποδεδειγμένα τα χρήματα από αυτές τις εκπίσεις πήγαν ή φέρονται να έχουν πάει. Μα πώς θα είναι αποδεδειγμένα αν δεν κάνουμε αυτά, πώς θα αποδειχθούν, κύριε Πρόεδρε? Μα με συγχωρείτε, επειδή και εσείς αναφέρατε μερικά. Όχι, συγγνώμη. Και ο κύριος Μάρτυρας είπε μερικά. Αν δηλαδή γνωρίζουμε, τη σκέψη μου σας λέω, αν γνωρίζουμε ότι ορισμένα ακίνητα εκποιήθηκαν επί τούτου για να πάνε στο Ερίκος Ντινάν, αυτά είναι τα πρώτα υποεξέταση. Δεν ξέρω τι λέτε, κύριε Τζαμπακλή, εσείς. Θέλω να συμβάλλω με την εξής σκέψη, κύριε Πρόεδρε. Από τη στιγμή που προσπαθούμε εδώ να αποδείξουμε την πιθανότητα να έχει υποστεί βλάβη το δημόσιο συμφέρον, νομίζω ότι οφείλουμε αυτό που λέει ο κ. Νικολόπουλος να το κάνουμε. Δηλαδή να στείλουμε ένα έγγραφο στον Ερυθρό Σταυρό που να μας στείλει όλα τα συμβόλαια, αυτά κυρίως που έχουν σχέση με το Ερίκος Ντινάν. Κυρίως αυτά, αλλά και τα άλλα. Αυτό το πράγμα. Αυτά που καταγγέλλεται, δηλαδή ότι έχουν αγοραστεί από πολιτικές οικογένειες κτλ. Νομίζω ότι θα βοηθήσει πολύ μια τέτοια κατάσταση σε αυτό που προσπαθούμε να αποδείξουμε. Ωραία. Εντάξει, συμφωνήσαμε.
Απλώς αν δεν σημειώθηκε για τα Team Αλφή. Για να βοηθήσουμε λίγο. Γιατί πράγματι. Κύριε Νικολόπουλε, συγγνώμη, μισό λεπτό. Συγγνώμη. Για να είμαστε συγκεκριμένοι στα αιτήματα, για να μην μπλέκουμε, για να κάνουμε και δουλειά. Νομίζω ότι θα είχε ενδιαφέρον ο Ερυθρός Σταυρός να πει ακριβώς τι έδωσε προς το ΕΡΙ Κωνσταντινάν. Πιο πρακτικό τι είναι έδωσε, αυτό που παίρνει. Όχι όσα δικά του ακίνητα εκποιήθηκαν, που δεν μπορούμε να βγάλουμε άκρη. Είναι αυτό που σας είπα, οι ζωές, εκροές. Τι έδωσε, ναι, ακριβώς. Αυτό στην ουσία τι εκροές έχει ο Ερυθρός Σταυρός προς το ΕΡΙ Κωνσταντινάν. Αυτό νομίζω το σωστό. Και με την έννοια της εκροής είναι και το ακίνητο. Κύριε Πρόεδρε, αν μου επιτρέπετε. Επανέλθουμε. Σήμερα είχαν έρθει στο γραφείο μου από την παλιά διοίκηση του γεροκομείου, γι' αυτό αναφέρθηκα. Εκεί που λάγανε λοιπόν ένα κληροδότημα, το κάνανε ό,τι το κάνανε, κομφετί, και μετά όταν που λάγανε το δεύτερο κληροδότημα, πέρανε τα λεφτά του δεύτερου, το βάζανε στο πρώτο. Γι' αυτό θέλω να σας πω, μην είστε σίγουροι ότι εδώ έχουμε μία τάξη. Δεν πειράζει να κάνουμε τον κόπο να δούμε όλα εκείνα που επολύθησαν από τον Ερυθρό Σταυρό ή τα Team Αλφή. Γιατί μου έχουν στείλει φωτογραφίες και επειδή δεν θέλω να φάω άλλες αγωγές, όπου κυρίες σε γκαλά, όπως τα λένε εδώ, φοράνε αυτά τα κοσμήματα που λέει ο Ντάσκας που τώρα τα έχει ξεχάσει, τις βασιλίσεις κτλ. Και αντιλαμβάνεστε τώρα έτσι, είναι φωτογραφίες, είναι σε περιοδικά δημοσιευμένα. Αν είναι εκείνα και δεν είναι μαϊμού, γιατί μπορεί να είναι και φωλή-φωλή εδώ που τα λέμε έτσι, δεν είναι. Αν και μεγαλοκυρίες να φοράνε φωλή-φωλή. Αλλά ξέρω, εγώ λέω. Λοιπόν, για να το μαζέψω. Κύριε Ντάσκα. Σας απαντήσω. Αμέσως, συγγνώμη. Πήρατε ένα φάκελο, είπατε, από τον Νικήτα τον Κακλαμάνη. Και δεν θέλω να φύγει έτσι αυτό. Τι υποθέσεις είχε, θυμάστε καθόλου? Έχει ενδιαφέρον για την Επιτροπή? Αν δεν έχει, μην κουράζω σας, μην κουράζω τα μέλη της Επιτροπής, αλλά φαντάζομαι να μην το είπατε έτσι για να διανθίσετε την τοποθέτησή σας. Πήρα έναν ολόκληρο φάκελο με έγγραφα που αφορούσαν τη λειτουργία του ΕΡΙ Κωνσταντινάν. Σας διαβάζω παραδειγματικά για να δείτε και να κρίνετε. Έγγραφο 26 Γενάρη 1995. 26 Γενάρη 1995. Σας γνωρίζουμε το Κεντρικό Συμβούλιο του Ερυθρού Σταυρού στη συνεδρίαση του ΝΤΑΔΕ του μηνός. Στη συνέχεια ληφθής αποφάσεως του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου απεφάσισε, όπως με την ίσπραξη του ποσού των 750 εκατομμυρίων δραχμών από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, δοθεί αυτό στο Κοινοφελές Ίδρυμα ΕΡΙ Κωνσταντινάν. Αυτό είναι ζεστό δημόσιο χρήμα της επιχορήγησης που αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο και του έδωσε 750 εκατομμύρια δραχμές. Για να καταλαβαίνει ο κόσμος το ύψος του ποσού. Το 95 το έδωσε αυτό. Εγώ το 93 το κράτος ήθελε να μας βοηθήσει να κάνουμε παιδιά και είχα αποκτήσει δύο. Εδώ σταματάτε, κύριε Μάρτυρα. Μισό λεπτό. Μην βάζουμε προσωπικά στοιχεία μέσα, εντάξει, σας παρακαλώ. Και αγόραζες διαμέρισμα με 23 εκατομμύρια. Όλοι θυμόμαστε δραχμές. Καλό διαμέρισμα. Έδωσαν 750 εκατομμύρια. Άλλη ερώτηση, παρακαλώ. Χωρίς να φάνει πουθενά. Άλλη ερώτηση. Κύριε Πρόεδρε, να είναι σύντομες. Μισό λεπτό. Εγώ σύντομος είμαι σήμερα, αλλά δεν μπορώ να αντιθασέψω τον μάρτυρα. Ναι, αλλά εγώ μπορώ όμως. Κύριε Μάρτυρα, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Ιδιαίτερα σας παρακαλώ. Ένα χαρακτηριστικό έγγραφο για την διαβάστε ένα έγγραφο, μας δώσετε μια εικόνα. Θα κάνουμε και την προσπάθειά μας από εδώ πέρα, ο κύριος Νικολόπουλος, και όσο πιο σύντομα παρακαλώ γίνεται, γιατί έχω πατήσει το κουμπάκι πέντε, τουλάχιστον λοιπόν, πέντε φορές. Κύριε Ντάσκα, είπατε λίγο πριν ότι σας έκανε εντύπωση ότι εκεί στο δικαστήριο δεν σας ρώτησαν οι δικαστές ποια στοιχεία έχετε. Τα έχω σημειώσει όπως τα είπατε. Ποια συμβόλαια, σε ποιους αναφέρεστε? Και για να μην ξαναβρεθείτε σε καμιά άλλη ανάλογη περίπτωση και πείτε, πήγα εκεί πέρα σε 30 βουλευτές. Και ενώ τους είπα ότι οι δικαστές δεν με ρώτησαν, το ίδιο κάνανε και αυτοί. Δεν με ρωτήσανε. Εγώ λοιπόν θέλω να σας ρωτήσω τι θα απαντούσατε ή τι απαντάτε σήμερα, γιατί σας έκανε εντύπωση, λέτε, μπροστά στους δικαστές που κανένας, ενώ είπατε τόσα, δεν σας είπε τι είναι αυτά που λέτε, ποια στοιχεία έχετε, ποια συμβόλαια, σε ποιους αναφέρεστε. Μήπως θυμάστε τι θα απαντούσατε τότε και αν έχουν σχέση με το αντικείμενό μας, να μας τα πείτε. Είπαμε προηγουμένως για το δημόσιο χρήμα και για δωροδοκίες. Υπάρχει μια απόφαση που λέει εγκρίνει 600.000 δραχμές στην υπάλληλο του Υπουργείου Υγείας ΤΑΔΕ, έχει το όνομά της, από τα χρήματα που έχουν δοθεί στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό. Δίνουν μια υπάλληλο, έχει το όνομά της μέσα. Το έγγραφα, θα το καταθέτω. Θα σου το καταθέτω. Και έχει την απόδειξη. 600.000 όταν δίνεις την υπάλληλο, τη δίνεις για να μην σου διεκδικήσουν τη δημόσια περιουσία που τρώει το ΕΡΙ Κωνσταντινάν. Αυτά θα έλεγα στους δικαστές.
ή αυτά είχα στους δικαστές να πω και έτσι καταδικάστηκε σε πρώτο βαθμό. Γιατί όταν είπατε πώς τα τρώει τα χρήματα, πώς γλίτωνε από τις πολιτικές ηγεσίες. Μπορείτε δίνει, αυτό να το φωτοτυπήσετε δίνει, για τα πρακτικά σας παρακαλώ. Όταν δίνει 600... Γιατί αυτά τα ζητάνε οι κοινοβουλευτικοί συντάκτες. Αύριο λέει, μου κάνει εντύπωση έτσι και επειδή δεν τα παίρνουν, θα τους τα μοιράσουμε κιόλας. Για να μην λένε ότι δεν τα πήρανε γι' αυτό. Λοιπόν, εξαντλήθηκε νομίζω και ο χρόνος ο δικός σας. Ναι, και ο δικός είναι μας, η τελευταία μου ερώτηση. Τελευταία ερώτηση, σας παρακαλώ, ναι. Η τελευταία ερώτηση. Κύριε Ντάσκα, τώρα ποιος ήθελε να κρατάει όμηρο ποιον. Αυτό είναι. Το πολιτικό σύστημα ήθελε να κρατάει τον Μαρτίνη και όλους αυτούς τους εγκεφάλους που συνήργησαν. Εδώ έχουμε μια εγκληματική οργάνωση. Ποιος Μαρτίνης, ρε παιδιά, ο Μαρτίνης είναι. Ο Μαρτίνης είναι. Ο Μαρτίνης είπε εδώ ότι ο Μητσοτάκης δεν διανοεί, το λέει, να υπάρχει διοικητικό συμβούλιο χωρίς την κυρία Κυπρέου. Η οποία, επειδή έχω πολύ καλή γνώμη και θέλω να το πω έτσι δημόσια, πραγματικά, όμως από την άλλη, δεν μπορώ να καταλάβω να λέει ο Μαρτίνης ότι μου ζήταγε ο Μητσοτάκης να έχει την διευθύντριά του όλα τα χρόνια στο διοικητικό συμβούλιο, η οποία ήταν η εξαπορήτων. Και είναι η εξαπορήτων και του καινούριου αρχηγού της αντιπολίτευσης, η κυρία Κυπρέου. Και σαν την κυρία Κυπρέου είναι και άλλοι νοήμονες και σπουδαίοι άνθρωποι στο Διοικητικό Συμβούλιο. Σε όλα αυτά λοιπόν τώρα μπορείτε να μου πείτε ποιος κράταγε ποιον. Το πολιτικό σύστημα αυτούς, αυτή το πολιτικό σύστημα συν οι δικαστές, μην τους ξεχνάμε. Τι νομίζετε από την έρευνά σας που έχετε καταλήξει, γιατί αν για κάτι πρέπει να πηγαίνει στη φυλακή και να πάει και να σαπίσει ο Μαρτίνης, όσοι ψηφίζανε αυτά που έκανε και ο Μαρτίνης δεν πρέπει να έχουν την ίδια τύχη, εκτός αν πάμε στην περίπτωση Ντάσκα που οι δύο άλλοι ενάγοντες, πώς το είπατε, αθωώνονται και την πληρώνει ο τρίτος. Καλύτερο πολιτικό σύστημα από τη δημοκρατία δεν υπάρχει. Ορισμένες πολιτικές οικογένειες όμως ήθελαν τον Μαρτίνη εκβιαζόμενο να παραμένει ως μαριονέτα στον Ερυθρό Σταυρό και στο Ερίκος Δινάν για να μπορούν να διορίζουν, για να μπορούν να έχουν υψηλότατες αμοιβές. Προηγουμένως αναφερθήκα σε διορισμούς όπως του συζύγου, της γεννηματά και άλλων. Αυτά είναι... Παραθυμητάκι, τον ξέρετε εσείς. Βεβαίως, και το είπα προηγουμένως. Αυτά είναι χρήμα. Και αυτό το πολιτικό σύστημα δεν είναι όλοι οι πολιτικοί μέσα. Εγώ δεν βρήκα βουλευτές από την αριστερά, βουλευτές αυτών των κομμάτων. Δεν βρήκα την ευρεία μάζα των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας του ΠΑΣΟΚ να κάνουν αυτά. Είναι συγκεκριμένες πολιτικές οικογένειες. Από το 1821, όπως έλεγε ο Βαρβιτσιώτης, πάντα υπάρχει ένας Βαρβιτσιώτης στη Βουλή, λίγες οικογένειες κυβερνάνε τη χώρα. Αυτές οι λίγες οικογένειες. Αν τους ψηφίζει ο κόσμος, κύριε Ντάσκα, συγγνώμη. Πρέπει να μπορούν να διορίζουν. Ωραία. Εγώ δεν είμαι γόνος αν τους ψηφίζει. Αλλά αν αγοράζουν τους ψήφους, λοιπόν, αυτό είναι θέμα. Και γι' αυτό είπα και ο κύριος Πρόεδρος, ίσως στο άγχος του να ολοκληρώσει τη διαδικασία. Λέω, τι θα γινότανε σήμερα αν ζούσαμε στη Γαλλία. Τι θα γινότανε, κύριε Ντάσκα. Το Εσουρού απάντησε, κύριε Πρόεδρε. Θα σας το είχα ανακοινώσει. Α, δεν απάντησε. Κύριε Πρόεδρε, μπράβο μας. Θα ήθελα... Μπράβο μας. Κατάλαβες, άλλος αυτός. Κύριε Ντάσκα, Πρόεδρος του Αρείου Πάγου. Ευχαριστούμε ιδιαίτερα και όλους εμάς και εσάς. Μου υποσχεθήκατε 2 λεπτά να αναφερθώ σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Όχι, όχι. Για ναι, ναι, να το κάνετε. Να το κάνετε. Παρακαλώ πάρα πολύ. Και να μας πείτε και αν είναι δουλειά του Εσουρού. Αναφέρθηκα σε θανάτους ανθρώπων και είναι άδικο. Ακούστε, και στη μνήμη τους έχουν σχέση με το αντικείμενο. Να μην πω σε ποια αναφέρομαι και αναφέρομαι στον Ερυθρό Σταυρό και στον Ρίκο Δινάν. Είναι άδικο και με αδικεί και εμένα. Γιατί το αναφέρθηκα στο ξεκίνημα. Υπάρχει μία Νικολάου. Τα έκανα αναφορές για αυτά. Υπάρχουν, προκύπτουν από έγγραφα. Δεν είναι ακριβώς επειδή κάνατε αναφορές. Τώρα να σας πω κάτι. Τώρα εδώ ανοίγουμε ζητήματα τα οποία επειδή έχουν γίνει αναφορές. Δεν αφορούν πρώτον το έργο. Εγώ δεν πιστεύω ότι έχουν σχέση και με το αντικείμενο που συζητάμε. Δεν αφορούν το αντικείμενο. Δεν αφορούν το αντικείμενο της Επιτροπής. Όχι. Αν το αφορούν όλοι. Αν με αδικείτε χωρίς να το θέλετε, άμα την ακούσετε σε μισό λεπτό θα καταλάβετε. Σας παρακαλώ πολύ. Ένα λεπτό σας δίνω αυστηρό. Να δούμε ότι είναι σχετικές με το αντικείμενο. Γιατί ξέρετε, ανοίγουν ζητήματα και εμείς είμαστε εκτεθειμένοι να μην ανοίγονται δημόσια ζητήματα. Μεταφέρθηκε στο Δημόσιο Νοσοκομείο Κοργιαλένιο Μπενάκιο το 2010. Επί Υπουργείας Ξενογεννακοπούλου, μια γυναίκα τραυματισμένη σε τροχαίο ατύχημα με το επώνυμο Νικολάου. Αυτή η γυναίκα περίμενε στα εξωτερικά ιατρεία ένα 24ωρο.
Και δεν τη βάζανε στην εντατική μονάδα, διότι στα παιδιά της δίπλα, που ήταν τα μόνα, που ήταν, αυτοί ήταν σε κόμμα, τους έλεγαν και τα εξεβίαζαν να βρουν 7 χιλιάρικα το 24ωρο που χρειαζόταν για να τη μεταφέρουν στο ΕΡΙ Κωνσταντινάν δίπλα. Τα παιδιά δεν μπόρεσαν να βρουν τα χρήματα αυτά, στη διάθεση της Επιτροπής σας τα ονόματά τους, δεν μπόρεσαν να βρουν τα χρήματα αυτά, παρακάλεσαν συγγενή και την πήγε στο Γενικό Κρατικό, όπου και κατέληξε και πέθανε. Αν την είχαν αντιμετωπίσει αμέσως, θα είχε γλιτώσει τη ζωή της. Δεν την αντιμετώπισαν γιατί ήθελαν να την πάνε από το κρατικό του Χωριαλένιο στο ΕΡΙ Κωνσταντινάν δίπλα με 7 χιλιάρικα το 24ωρο και έχασε τη ζωή της η γυναίκα. Νικολάου, να καταγραφεί. Υπάρχει μια κυρία Φουσέκη, πέθανε μακαρίτησα, Φουσέκη, που πέθανε. Υπάρχει πόρισμα των γιατρών ότι πέθανε εξαιτίας της λειτουργίας του νοσοκομείου αυτού και σήμερα δεν έχει τελεσυνδικήσει οι δικαστές, ενώ αρχικά τις έβγαλαν 200.000 αποζημίωση, σήμερα ακόμα τους τρέχουν στα δικαστήρια μετά 15 χρόνια και δεν έχει πάρει ένα ευρώ με πόρισμα της Επιτροπής ότι τη σκότωσαν εκεί μέσα. Δεν έχουν σχέση αυτά, μάλιστα, δεν έχουν σχέση μάλιστα, με την κερδοσκοπία. Πώς πεθαίνει λοιπόν, ο κόσμος εκεί. Λοιπόν, και πάλι σας ευχαριστούμε, τελείωσε η συνεδρίαση. Την επόμενη Πέμπτη το πρωί έχουμε ήδη κανονίσει. Μην ξανακάνουμε δύο μάρτυρες. Θα το σκεφτούμε σοβαρά, κύριε Νικολόπουλο. Θα το σκεφτούμε σοβαρά αυτό την άλλη φορά. Να είμαστε όλοι μαζί και να το συζητήσουμε. Ναι, εντάξει. Την Πέμπτη θα έχουμε δύο, δεν υπάρχει περίπτωση. Κύριε Πρόεδρε.